Τώρα, μια περίεργη ιστορία έχει καταγγελθεί, κυρίες και κύριοι. Θύμα ξυλοδαρμού από αστυνομικούς υποστηρίζει ότι έπεσε αλλοδαπός εργάτης στην περιοχή της Νίκαιας. Όπως τονίζει, 6 αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον χτύπησαν και τον οδήγησαν στο τμήμα, κατηγορώντας τον για κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο όμως να πούμε ότι ήταν δικό του. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας μετά την καταγγελία ενός 25χρονου εργάτη από το Πακιστάν για ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε, όπως λέει, από 6 αστυνομικούς της ομάδας Δίας την περασμένη Κυριακή στην Νίκαια. Ο 25χρονος με ένα φίλο του κάθονταν μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Όταν τους είδαν οι αστυνομικοί, τους φέρθηκαν όπως καταγγέλει βία. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν εκ των υστέρων πως έκαναν έλεγχο για κλοπή αυτοκινήτου. Ακόμα όμως και τη στιγμή εκείνη, όταν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που πιστοποιούσε πως δεν επρόκειτο για κλοπή, εκείνοι τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν αιμόφυρτο στο τμήμα. Οι αστυνομικοί έκαναν μήνυση στο θύμα, όπως λέει ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Κάνανε μήνυση οι αστυνομικοί, αυτός ήθελε να μας χτυπήσει. Δηλαδή να κουκολώσουν αυτό το ρατσιστικό χτύπημα που κάνανε οι αστυνομικοί.